Βονιάτη. Γεια σας, κύριε Βονιάτη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Αγαπητού. Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο αυτό με τη μυοκαρδίτιδα που αναφέρθηκε με στους εφήβους. Γίνεται πολύ θόρυβος για τη μυοκαρδίτιδα και νομίζω μόνο ζημιά κάνει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα αυτή όλη η δημοσιότητα, χωρίς να συμπληρώνεται ότι αυτή η μυοκαρδίτιδα είναι πολύ ελαφριάς μορφής, συμβαίνει σε άτομα 16 με 24 ετών, έχει παρατηρηθεί και αποδράμει χωρίς να αφήνει οποιαδήποτε κατάλοιπα, δηλαδή οποιαδήποτε βλάβη στο μυοκάρδιο. Επομένως, αυτά είναι τεκμηριωμένα και αυτά είναι και η ανακοίνωση της Αμερικανικής Εταιρείας Καρδιολογίας. Επομένως, να μην προβάλλουμε μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν παρενέργειες, αλλά να εξηγούμε και στον κόσμο πού, πότε συμβαίνουν και ποιες είναι οι επιπτώσεις. Ακριβώς, δεν υπάρχουν γι' αυτό θέλουμε την πλήρη ενημέρωση από αυτές, γενικότερα. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις από αυτή την μυοκαρδίτιδα και ίσως, επειδή θα μου κάνετε και ίσως και την ερώτηση για τους εμβολιασμούς στα παιδιά, να πω ότι ακριβώς η άποψή μου είναι ότι με βάση αυτά τα δεδομένα και το γεγονός ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα στα παιδιά από 12 με 16 ετών τρέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν καλύτερο εμείς ως μικρή χώρα και επειδή επίσης και ο πληθυσμός των παιδιών αυτών για μας είναι ένα μικρό ποσοστό του συνολικού πληθυσμού μας, θα ήταν καλύτερα να περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι προεκτάσεις αυτού του προγράμματος στα παιδιά μέσα στα πλαίσια του εμβολιαστικού μας προγράμματος. Αυτό που προέχει στο εμβολιαστικό μας πρόγραμμα είναι να εμβολιστούν οι ενήλικες όσοι περισσότεροι μπορούμε και όσο γρηγορότερα μπορούμε. Άρα ουσιαστικά αυτό που λέτε και το καταλαβαίνω και το κατανοώ είναι να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να περιμένουμε, περιμένοντας μάλλον, δεν υπάρχει να βία. Δούμε. Δεν υπάρχει βία αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που είμαστε μια σταλιά γενικότερα πάνω στο χάρτη και μπορούν να εμβολιαστούν οι υπόλοιπες ηλικίες ενηλίκων. Σωστά? Σωστό. Λοιπόν, και, κύριε Βονιάτη, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Όπως πάει το εμβολιαστικό μας πρόγραμμα, μας έχει βοηθήσει να ξεφύγουμε από την κατάσταση των εκατοντάδων κρουσμάτων που είχαμε, αλλά δεν σημαίνει ότι ο ιός έχει εξαφανιστεί. Αυτό είναι επίσης μια άλλη παρατήρηση την οποία θέλω να κάνω και θέλω να σημειώσω ότι ο ιός κυκλοφορεί στην Κύπρο. Βλέπουμε ότι με τις χαλαρώσεις έχουμε ήδη μια ουσιαστική αύξηση των κρουσμάτων. Είχαμε πέσει μέχρι και 29 κρούσματα και αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 80 καθημερινά. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Και γιατί το λέω? Γιατί συνεχίζουμε να έχουμε θανάτους. Είχαμε 2 θανάτους εχθές. Και επομένως υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να νοσήσουν άσχημα, μπορούν να χάσουν τη ζωή τους. Άρα πρέπει να εμβολιαστούμε οι περισσότεροι όσο το δυνατό γρηγορότερα. Πάνω στους εμβολιασμούς, προσέξατε ή έχετε στοιχεία και εσείς που να δείχνουν ότι υπάρχει μια κάποια στασιμότητα στους εμβολιασμούς το τελευταίο πολύ λίγο χρονικό διάστημα, κύριε Βονιάτη? Μιλάμε ότι την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον δεν βλέπω να κινείται το πρόγραμμα τόσο γρήγορα. Και να πω και κάτι άλλο, ότι οι εμβολιασμοί προσφέρονται βέβαια, αλλά ποια είναι ανταπόκριση δεν γνωρίζω. Δεν μας έχουν δοθεί στοιχεία αρκετά. Και από την άλλη, μιλάμε ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε το 65% με μία δόση μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ήδη βρισκόμαστε στη 10η Ιουνίου και είμαστε στο 56%. Δηλαδή έχουμε ακόμα ένα αρκετά σημαντικό δρόμο να καλύψουμε. Ίσως να μιλάμε για 100.000 εμβολιασμούς και δεν γνωρίζω αν αυτό θα επιτευχθεί. Είναι κάτι το οποίο ελπίζω να γίνει και προτρέπω τον κόσμο, γιατί αυτός ο δισταγμός το μόνο που μπορεί να επιφέρει είναι να μας επιφέρει και άλλες νοσήσεις και επίσης να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η απειλή της ειδικής μετάλλαξης, η οποία ειδική μετάλλαξη βέβαια μπορεί να μην εξαπλωθεί στον πληθυσμό μας όπως εξαπλώθηκε η αγγλική μετάλλαξη τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο του
του 20, αλλά θα εξαπλωθεί σίγουρα σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι. Ναι. Και σε αυτούς που δεν είναι εμβολιασμένοι υπάρχει ένα ποσοστό ατόμων ενηλίκων, ένα 10% που δεν είναι εμβολιασμένοι ή που δεν μπορούν να προστατευτούν από, ακόμα και από εμβολιασμό. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχουν και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν γιατί δεν είναι υποχρεωτικό. Και υπάρχουν όμως ακόμα και υγιή άτομα τα οποία μπορεί να νοσήσουν βαριά. Μάλιστα. Ανεξαρτήτως ηλικίας. Mm-hmm. Άρα ναι. Έχω αυτές τις επιφυλάξεις και πρέπει να, γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα προσωπικής προστασίας, ειδικά σε κλειστούς χώρους, ειδικά όταν πηγαίνουμε σε χώρους που, με άγνωστα πρόσωπα, που δεν γνωρίζουμε αν έχουν εμβολιαστεί ή σε ένα περιβάλλον που, συγχρονισμού, που υπάρχει πολλής κόσμος. Mm-hmm. Και ειδικά, το τονίζω, σε κλειστούς χώρους. Είμαστε τυχεροί στην Κύπρο που έχουμε ένα καλοκαίρι που μπορούμε να απολαύσουμε τους εξωτερικούς χώρους και αυτό μας βοηθά να χαλαρώσουμε αρκετά. Αλλά εάν σταματήσουμε να τηρούμε και τα απλά μέτρα προστασίας, τη μάσκα, την απόσταση και την απολύμανση των χεριών μας, απλά μέτρα τα οποία νομίζω μας έχουν γίνει βίωμα πλέον, νομίζω ότι πιθανόν να δούμε μια έξαρση των κρουσμάτων, την οποία δεν επιθυμούμε. Μάλιστα. Και επειδή είμαστε σήμερα και σε ένα νέο κλειό χαλαρώσεων, σας ευχαριστώ που επισημαίνετε ότι πρέπει ακόμα να προσέχουμε, τουλάχιστον με βάση και τις νέες χαλαρώσεις που υπάρχουν. Θέλω λίγο να, δύο πράγματα να συζητήσουμε. Το ένα έχει να κάνει μαζί με τα τεστ. Με ρωτάει τώρα ο κόσμος να σχολιάσουμε λίγο το πόσα τεστ γίνονταν πέρσι τέτοιο καιρό και πόσα τεστ γίνονται φέτος. Και κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίσουμε και μέχρι πότε θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα τεστ. Κοιτάξτε, σίγουρα γίνονται πολλά πλάσια τεστ από ό,τι γίνονται πέρσι τέτοιο καιρό, όμως αυτό μας βοήθησε να εντοπίσουμε και να δούμε την κατάσταση κατά μούτρα όπως είχε. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή βέβαια ακόμα ο ιός κυκλοφορεί και όσο κυκλοφορεί ο ιός πρέπει να γίνονται ένας αριθμός τεστ. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα τεστ, θα πρέπει να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τους εμβολιασμούς. Mm-hmm. Είναι ο αντίποδας. Δεν υπάρχει, εάν σταματήσουμε να κάνουμε τεστ, σε αριθμούς βασικά μιλάμε τύπου 10.000 την ημέρα ή 5.000 την ημέρα, αντί 50.000 την ημέρα ή 40.000 την ημέρα, τότε πιστεύω ότι θα χάσουμε αρκετά περιστατικά, μπορεί να μας ξεφύγει η κατάσταση και να δούμε μια έξαρση των κρουσμάτων. Μάλιστα. Να σημειώσουμε ότι με ρωτάνε αν ισχύει 2 μήνες για το AstraZeneca. Για κάποιους είναι στις 8 εβδομάδες, για κάποιους άλλους έχει παραμείνει στις 12. Να σας ενημερώσω, γιατί συγγνώμη κύριε Βονιάτη, επειδή ρωτάει ο κόσμος. Ναι. Για κάποιους ναι, ισχύει το 8 εβδομάδες, δηλαδή οι 2 μήνες. Για κάποιους άλλους όμως παρέμεινε όπως είχε. Η ημερομηνία, αν δεν έχετε ειδοποιηθεί, θα πάτε στην ημερομηνία. Αυτό είναι θέμα της ομάδας. Βεβαίως. Και η κυρία Καλακούτα που την είχαμε τις προηγούμενες μέρες, αυτό μας είπε. Δηλαδή, στις 8 εβδομάδες πάνε όσοι έχουν λάβει το μήνυμα ή όσους έχουν πάρει τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα, αν δεν ανήκετε σε αυτή την ομάδα, σημαίνει συνεχίζετε κανονικά με τις 12 εβδομάδες και το ραντεβού σας το πρώτο. Σίγουρα είναι λογικό αυτό. Mm-hmm. Και το λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ανησυχίας, γιατί είτε είναι 8 εβδομάδες είτε 12 εβδομάδες, το αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό στον εμβολιασμό αυτών των ατόμων. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βονιάτη, τώρα με ρωτάνε γιατί μυοκαρδίτιδα, επειδή είχατε πει στην αρχική σας τοποθέτηση ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Θέλω όμως λίγο να δούμε τι είναι η μυοκαρδίτιδα, γιατί μπορεί να είναι που κάτι πολύ. Μπορεί να είναι ένα τίποτα, αλλά μπορεί να είναι και να επιφέρει και τον θάνατο. Άρα, πώς το προσδιορίζουμε. Η μυοκαρδίτιδα είναι μια φλεγμονή του μυοκαρδίου, της καρδιάς. Mm-hmm. Και επίσης η περικαρδίτιδα είναι μία φλεγμονή του καλύμματος της καρδιάς. Μπορεί να δημιουργηθεί και υγρό. Υπάρχουν όμως πολλές μορφές μυοκαρδίτιδας, δηλαδή ανάλογα με την ένταση. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί σήμερα να διαπιστωθεί με καρδιολογικές εξετάσεις σε κάποιο άτομα πόσο βαριάς μορφής είναι μια μυοκαρδίτιδα. Mm-hmm.
Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποιοι αθλητές που έφυγαν με ευνίδιο θάνατο και τελικά διαπιστώθηκε ότι πρόκειτο για μυοκαρδίτιδα. Αυτό είναι καρδιομιοπάθεια, ήταν από καρδιομιοπάθεια και όχι μυοκαρδίτιδα. Α, είναι διαφορετικά. Ευχαριστώ που το είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η καρδιομιοπάθεια είναι ουσιαστικά μυοπάθεια, δηλαδή το λέει και η λέξη, είναι βλάβη του καρδιακού μυ. Συνήθως είναι υπερτροφία του καρδιακού μυ. Και μάλιστα είναι μια αποφρακτική καρδιομυοπάθεια, η οποία είναι γενετικής μορφής και πολλές φορές, αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα και κάποιος ασκείται έντονα, μπορεί να φύγει από τη ζωή. Και είχαμε σε αθλητές, χάσαμε αρκετούς αθλητές στο παρελθόν, ειδικά πρωτού γίνει και το... Μιλούμε στους χρόνους που δεν υπήρχαν ούτε και το... Οι εξετάσεις είτε το πιστοποιητικό υγείας του αθλητή. Και επομένως είναι διαφορετικά πράγματα. Και όσον αφορά τη μυοκαρδίτιδα, λέω ότι στις περιπτώσεις του εμβολίου Pfizer έχει μελετηθεί το θέμα και είναι ελαφριάς μορφής. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν υπάρχει φλεγμονή του μυοκαρδίου, είναι κάτι όμως το παροδικό, είναι κάτι το οποίο βεβαίως χρειάζεται ιατρική φροντίδα, βεβαίως χρειάζεται να παρακολουθεί ο ασθενής, δεν θα πάει να τρέξει να παίζει μπάσκετμπολ ή να τρέχει στους ως αθλητής αυτή τη στιγμή έχει κάποιος μυοκαρδίτιδα, θα περιοριστεί, αλλά μέσα σε 10-15 μέρες αυτό το πράγμα υποχωρεί και υπάρχουν και θεραπευτική αγωγή και από την άλλη δεν αφήνει κατάλοιπα, δηλαδή δεν κάνει μόνιμη βλάβη στο μυοκάρδιο. Μάλιστα. Όπως μπορεί να κάνει μια μυοκαρδίτιδα βαριάς μορφής, όπως μπορεί να κάνει μια περικαρδίτιδα. Να μας πείτε και γιατί οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές και θέλω να προλάβουμε όλους όσοι μας έχουν στείλει μήνυμα. Τα εμβόλια που έχουμε αυτή τη στιγμή στη φαρέτρα μας, αυτά τα 4 εμβόλια, μπορούν να αντιμετωπίσουν την ινδική μετάλλαξη, δηλαδή την καλύπτουν προστατεύουν σε μεγάλο βαθμό, σε τέτοιο βαθμό που να μην μας ανησυχεί για τους εμβολιασμένους. Η ινδική μετάλλαξη, και αυτό έχει φανεί τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου διασπείρεται γρήγορα, μεταδίδεται πολύ γρήγορα η ινδική μετάλλαξη, αλλά είναι κατά κανόνα σε μη εμβολιασμένα άτομα. Κατά κανόνα. Υπάρχουν ελάχιστα άτομα που είναι εμβολιασμένα και αυτό το ελάχιστα μπορεί να συμβεί με οποιοδήποτε εμβόλιο, γιατί γνωρίζετε ότι τα εμβόλια δεν είναι 100% σε καμία περίπτωση. Σίγουρα. Όλα τα εμβόλια και οποιοδήποτε λοιμοξυγόνο παράγοντα. Επομένως, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτούς που θα επηρεάσει μια ειδική μετάλλαξη είναι αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά κύριο και βασικό ρόλο. Λόγο. Και είναι αυτό που τονίζουμε ότι πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα προστασίας για να αποφύγουμε τη μετάδοση μιας τέτοιας πιθανότητας, δηλαδή της ειδικής μετάλλαξης σε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί. Λοιπόν, τώρα θέλω και το σχόλιο σας, κύριε Βωνιάτη, στο θέμα το οποίο προέκυψε τις τελευταίες μέρες. Η επιδημιολογική ομάδα δέχεται κάποιες, δεν θα τις πω παρατηρήσεις, τέλος πάντων υπάρχουν πολίτες οι οποίοι στρέφονται εναντίον τους με δικηγόρους και πάνε την επιδημιολογική ομάδα και άτομα ξεχωριστά στο δικαστήριο για τις εισηγήσεις, τις αποφάσεις. Βεβαίως, πολλές φορές έχουμε πει ότι η επιδημιολογική ομάδα κάνει εισηγήσεις, η κυβέρνηση είναι που αποφασίζει. Βεβαίως αυτό δεν ξέρουμε πού ξεκινάει ο ένας και πού σταματάει ο άλλος και το αντίστροφο. Θέλω το δικό σας το σχόλιο. Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, εγώ δεν ανήκω στην επιδημιολογική ομάδα. Το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί είστε εκτός. Απλώς θα το ξεκαθαρίσω. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρεξήγηση. Ναι. Από την άλλη, δεν θα ήθελα να εκφράσω οποιαδήποτε γνώμη για κάτι που αφορά καθαρά νομικό θέμα. Είναι μια νομική διαδικασία η οποία έχει διάφορες πτυχές και γνωρίζω ότι μπορεί να είναι κάπου βάσιμη, μπορεί κάπου να είναι αβάσιμη. Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη πάνω σε ποια θέματα έχουν
παρθία, όλα αυτά τα ωραία, άτομα να στα ρωτήσω, δικαστήρια. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο τότε. Γιατί δεν θέλω να σας φέρω και σε δύσκολη θέση. Αυτό που διαρωτώ είναι το εξής. Αυτό που μας έλεγαν πάντα ισχύει όμως, ότι η επιδημιολογική ομάδα, η επιστημονική επιτροπή, κάνει εισηγήσεις. Τις αποφάσεις, τις τελικές. Είναι τις πολιτικές κάνει... οι αποφάσεις. Είναι πολιτικές. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Απλώς για να ξέρουμε ότι εισηγείται. Βεβαίως, εντάξει, είναι αυτό που σας λέω, ο ρόλος του καθενός και τι μπορεί να γνωρίζει ένας επιστήμονας με μια κυβέρνηση. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βονιάτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχόμαστε να έχουμε καλύτερες μέρες. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Και εύχομαι καλό υπόλοιπο. Επίσης, να είστε καλά.